Και πάμε στην επόμενή μας συνταγή. Θα φτιάξουμε μοσχαράκι με dumplings. Μια συνταγή που πραγματικά αγαπώ. Γιατί? Γιατί μας λύνει τα χέρια. Τα πάντα γίνονται σε μία κατσαρόλα. Ουσιαστικά έχουμε και το κρέας μας και τη γανιτούρα σε μία κατσαρόλα και είναι πάρα πολύ εύκολο για να το φτιάξετε. Και πέρα από έχουμε συνηθίσει πάντα το μοσχαράκι να το τρώμε με ρύζι ή πατάτες ή τι άλλο ή πουρέ, σήμερα θα σας δείξω κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο που όντως όλοι θα το λιγουρευτείτε και θα μπείτε σε διαδικασία να το φτιάξετε. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το μοσχαράκι με dumplings θα χρειαστούμε. Για το κρέας, 1 κιλό μοσχάρι ελιά, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κρεμμύδια, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 30 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 2 φύλλα δάφνης, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα, 1 λίτρο νερό, 1 κύβο κότας, αλάτι και πιπέρι. Για τα dumplings, 240 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1,5 κουταλάκι του γλυκού baking powder, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο λιωμένο, 240 γραμμάρια γάλα, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, φέτα και μαϊντανό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, να σας πω ότι εγώ όλη τη συνταγή θα τη φτιάξω σε αυτό το σκεύος εδώ, που αυτό το σκεύος έχει και το καπάκι και μπορεί να μπει μέσα στο φούρνο. Να θυμάστε πάντα μα πάντα οτιδήποτε φτιάχνουμε σε μαγειρευτό, κοκκινιστό, μοσχαράκι ή κοτόπουλο, άμα ψήσουμε μέσα στο φούρνο γίνεται 10 φορές πιο νόστιμο. Γιατί? Γιατί όταν ψήνουμε πάνω στο τηγάνι, η φωτιά έρχεται από κάτω προς τα πάνω. Άμα ψήσουμε στο φούρνο και ουσιαστικά βάλουμε όλη την κατσαρόλα μέσα στο φούρνο, η θερμότητα έρχεται από παντού ομοιόμορφα και ουσιαστικά το φαγητό μας γίνεται 10 φορές καλύτερο. Σε περίπτωση που δεν έχετε ένα τέτοιο σκεύος, δεν πειράζει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα οποιοδήποτε ταψάκι. Απλά θέλω να κλείσετε πολύ καλά με αλουμινόχαρτο και ίσως να χρειαστεί να προσθέσετε λίγο ακόμα νεράκι καθώς το βράζετε μέσα στο φούρνο, γιατί λίγη υγρασία θα φύγει μέσα από το φαγητό μας και θα χρειαστεί να προσθέσουμε λίγη ακόμα. Λοιπόν, πολύ απλά ζεσταίνω εδώ πέρα την κατσαρολίτσα μου και πάμε να προσθέσουμε το κρέας μας. Εδώ πέρα έχω πάρει ελιά, αλλά μπορείτε να πάρετε ό,τι κομμάτι κρέας θέλετε. Μπορείτε να πάρετε είτε σπάλα, είτε ποντίκι, οτιδήποτε μοσχαράκι έχετε μέσα στο ψυγείο, αξιοποιήστε το, βγάλτε το. Θα κόψω ωραία κομμάτια εδώ το μοσχάρι. Και σε περίπτωση που είναι η πρώτη φορά που βλέπετε κίτσελα και δεν έχετε ξαναδεί, δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος, αλλά το λέμε έτσι για να το πούμε. Να σας πω ότι θέλουμε όταν κάνουμε τέτοιες συνταγές να μην ζητάμε από το χασάπι να μας κόβει το κρέας. Θέλουμε το κρέας να το κόβουμε μόνοι μας. Γιατί? Γιατί όταν κόβουμε το κρέας μας μόνοι μας, δίνουμε πολύ περισσότερη διάρκεια ζωής στο κρέας. Άμα πάρουμε το κρέας μας κομμένο από το χασάπι, το κρέας μας έχει μεγαλύτερη επιφάνεια, οπότε αρχίζει να χαλάει πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, πάμε στη φωτιά μας. Δεν ξέρω αν θα χωρέσει όλο το κρέας. Θα ρίξω λίγο λάδι. Εδώ. Και ρίχνουμε το κρεατάκι μου εδώ. Δεν βάζουμε πολύ λάδι. Πρέπει να το σοτάρουμε. Και αυτός είναι ο αγαπημένος μου ήχος, όταν τσιρτσιρίζει οτιδήποτε βάζουμε στη φωτιά. Κοιτάξτε εδώ, φανταστικό. Και τώρα πάμε να ρίξουμε οπωσδήποτε αλάτι και πιπέρι και δεν θα το λυπηθούμε. Θέλουμε αλάτι, εδώ. Θέλουμε πιπέρι. Εδώ. Και όση ώρα σοτάρουμε το κρέας μας, πάμε να ψιλοκόψουμε τα λαχανικά μας. Δεν θα βάλω πολλά λαχανικά, θα βάλω μόνο κρεμμυδάκι και σκόρδο. Εσείς όσα περισσότερα λαχανικά βάλετε, θέλω να θυμάστε τόσο πιο γευστικό θα γίνει το φαγητό σας. Λοιπόν, κόβω το κρεμμύδι μου εδώ σε μεγάλα κομμάτια. Δεν υπάρχει λόγος να το ψιλοκόψετε, γιατί θα ψήσουμε 2,5 ώρες το φαγητό μας μέσα στο φούρνο, οπότε το κρεμμύδι πραγματικά θα λιώσει, θα γίνει μαρμελάδα. Άμα ψήναμε για μισή ωρίτσα, οκ, μπορούσαμε να ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι, αλλά τώρα δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έτσι όπως είναι, θα κόψω και το σκόρδο μου. Εδώ. Να γυρίσουμε το κρέας μας. Από την άλλη. Παίρνει ωραίο χρώμα. Θέλουμε να πάρει ωραίο χρωματάκι το κρέας. Φανταστική συνταγή. Άμα δεν το δοκιμάσετε, δεν μπορώ να σας περιγράψω το πόσο νόστιμο είναι. Γιατί τα ψωμάκια που θα ετοιμάσουμε ψήνονται μέσα στη σάλτσα και ουσιαστικά τραβάνε όλη μα όλη τη γεύση από τη σάλτσα μας. Και γίνονται τα πιο γευστικά ψωμάκια που υπάρχουν στον κόσμο. Πραγματικά. Λοιπόν, το κρεατάκι μου είναι έτοιμο. Το βγάζω λίγο στην άκρη. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Θέλω να δημιουργήσω το λεγόμενο ρου που το έχουμε μάθει, αυτό που κάνουμε την μπεσαμέλ. Γιατί θέλουμε να φτιάξουμε μια ωραία χυλωμένη σάλτσα εδώ πέρα. Οπότε βγάζω το κρέας μου. Βλέπω άμα έχει αρκετά λιπαρά μέσα. Το κατσαρολάκι μου δεν έχει. Οπότε θα βάλω λίγο ακόμα λαδάκι. Μπορείτε να βάλετε και βούτυρο και λάδι, ό,τι σας αρέσει. Βάλω λίγο ακόμα λάδι εδώ. Θα προσθέσω κρεμμύδι σκόρδο.
Τώρα είναι όλη η γεύση που θέλουμε να βάλουμε στο φαγητό μας. Εδώ πέρα θα βάζετε και όλα τα υπόλοιπα λαχανικά, άμα τα χρησιμοποιήσετε. Καρότο, πράσο, σέλερι. Θέλω λίγο θυμαράκι. Δεν θα βάλω αυτό που έχει λουλουδάκια, γιατί έχουν αφήσει. Αυτά που έχουν βγάλει λουλουδάκια θα τα βάλω στο τέλος για να φαίνεται ωραίο το φαγητό μας. Και κοιτάξτε εδώ. Εδώ, σοτάρουμε το κρεμμύδι. Τώρα, μαζί με το κρεμμύδι, αφού σοταριστεί, θα προσθέσω μέσα το αλεύρι. Εδώ. Το αλεύρι τι θα κάνει, καθώς θα ψήνει το φαγητό μας και θα βγάλει όλα τα ζωμάκια του, μαζί με το ζωμό που θα ρίξουμε μέσα, θα πάρει και θα δέσει τη σάλτσα, θα τη χυλώσει και θα την κάνει πάρα πολύ σεξι. Οπότε, ανακατεύω το αλεύρι εδώ, να ψηθεί λίγο μαζί με το λάδι, το κρεμμύδι. Λίγο. Όσο περισσότερο χρώμα δώσετε τώρα στο αλεύρι, τόσο πιο σκούρα θα βγει η σάλτσα σας. Αυτό θέλω να το θυμάστε. Οπότε, ψήστε λίγο το αλευράκι, μην το κάψετε, ψήστε το, προσθέστε μέσα τη δάφνη. Μου αρέσει να βάζω λίγο μουστάρδα. Αν θέλετε, βάλτε μουστάρδα. Αν θέλετε, μην βάζετε. Ή αν θέλετε να βάλετε κάποιο άλλο αρωματικό, μπορείτε. Τύπου πάπρικα, τύπου κάρι, ό,τι σας αρέσει. Μπορείτε να χαρακτηρίσετε τη σάλτσα σας ακριβώς όπως θέλετε. Εγώ θα πάω με την πιο απλή εκδοχή που υπάρχει. Οπότε, ανακατεύω και τη μουστάρδα. Ρίχνω το κρέας μου πάλι πίσω. Εδώ. Τέλεια. Προσθέτω το νεράκι μου. Ένα ζωμό κοτόπουλο. Ανακατεύω. Και περιμένουμε να δούμε να βράσει το φαγητό μας εδώ. Άμα το φαγητό μας το ρίξουμε κρύο μέσα στο φούρνο, δηλαδή δεν βράσει το νεράκι μας σε αυτό το σημείο, θα χρειαστεί περίπου 45 λεπτά παραπάνω. Κοιτάξτε εδώ, άρχισε κατευθείαν να βράζει. Οπότε τι κάνουμε, καπακώνουμε. Σβήνουμε τη φωτιά. Ο φούρνος μου είναι στους 160 βαθμούς, εδώ, και στους 180 να το βάλετε και στους 160 και στους 200 να το βάλετε, δεν έχει καμία διαφορά, εφόσον κλείνει το καπάκι σας πάρα πολύ καλά. Βάζω στους 160, εδώ, θα ψήσω 2,5 ώρες μέχρι που να μαλακώσει το κρέας μου, να λιώσει τελείως και μόλις μαλακώσει θα ετοιμάσουμε τα dumplings για να το ξαναρίξουμε μέσα στο φούρνο. Σύμφωνα με κινέζικους μύθους, τα πρώτα dumplings φαίνεται πως μαγειρεύτηκαν στις αρχές του 2ου αιώνα για φαρμακευτικούς λόγους από τον γιατρό Zhang Zhongjing, όταν ένα ολόκληρο χωριό στην Changsha, μια πόλη στη νότια πλευρά της Κίνας, έπασχε από κρυοπάγημα. Τότε, εκείνος έφτιαχνε dumplings με γέμιση από τσίλι, αρνί και βότανα και τα πρόσφερε στους ασθενείς, θεραπεύοντάς τους. Λοιπόν, το φαγητό μου είναι σχεδόν έτοιμο, οπότε ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τα dumplings που σας έλεγα, τα ψωμάκια, που είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Έχετε όλα τα υλικά στο σπίτι. Θέλουμε το αλεύρι σε ένα μπολ, εδώ. Το bacon. Ανακατεύουμε λίγο το αλεύρι με το bacon. Βουτυράκι. Γάλα. Και αλάτο πίπερο. Αλάτι. Τώρα, σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε γάλα και θέλετε να βάλετε νεράκι, μπορείτε. Απλά τα dumplings θα βγουν έτσι λίγο πιο μπεζουλί. Το γάλα μας αρέσει. Παραδοσιακά αυτή η συνταγή φτιάχνεται με γαλατάκι. Οπότε τα αφήνω πάνω σας. Λοιπόν, ανακατεύω και θα γίνει ένας πηχτός χυλός. Δεν θα μοιάζει με ψωμάκι, αλλά δεν θέλω να σας ανησυχήσει γιατί έτσι πρέπει να είναι. Και σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε κάποιο αρωματικό μέσα, μπορείτε. Οπότε να βάλω λίγο θυμαράκι, γιατί όχι. Τα μόνα μεριωδικά που βάλαμε είναι το θυμαράκι μας. Θα βάλω και λίγο θυμαράκι. Μπορείτε να βάλετε ρίγανη, μπορείτε να βάλετε ό,τι μυρωδικό σας αρέσει. Οπότε συνεχίζω το ανακάτεμα εδώ. Είναι ένα χυλός που όντως αυτό ψωμάκι δεν θυμίζει. Σωστά, φίλε Μπελέση. Σωστά. Δεν μας πειράζει όμως γιατί θα δεις τι φανταστικό θα γίνει σε λίγο. Λοιπόν, βγάζουμε το φαγητό μας από το φούρνο εδώ. Καίει, 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 καίει. Ξαναλέω ότι σε περίπτωση που δεν έχετε σκεύος που μπαίνει ολόκληρο με το καπάκι μέσα στο φούρνο, το κάνουμε σε ένα ταψάκι. Και βλέπουμε συνεχώς να υπάρχει υγρασία στο φαγητό μας, γιατί θέλουμε να μοιάζει κάπως έτσι. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία που έχει δέσει το φαγητό. Κοιτάξτε εδώ μία υπέροχη σάλτσα που έχει κάνει. Και κοιτάξτε εδώ τι ωραία που έχει μαλακώσει το κρεατάκι. Το κρεατάκι μας είναι έτοιμο αυτή τη στιγμή. Λιώνει στο στόμα. Οπότε, αυτό που θα κάνω είναι να πάρω μία κουταλιά από το μείγμα εδώ πέρα και να ρίξω από πάνω. Εδώ. Καλά, αυτό θα φουσκώσει πάρα πολύ.
Όσο περίεργο και αν σας φαίνεται αυτό, στο τέλος θα βγει κάτι μοναδικό. Κάνω μικρές μπαλίτσες εδώ πέρα, όπως περίπου γίνονται και οι λουκουμάδες. Αλλά ουσιαστικά θέλω να καταλάβετε λίγο τη φιλοσοφία του όλου πράγματος. Τα ψωμάκια αυτά, επειδή έχουν το μπέικινγκ, θα φουσκώσουν μέσα στο φούρνο και επειδή έχουν τα αλεύρι, και το αλεύρι τι θέλει? Θέλει υγρασία, θέλει να φάει νεράκι. Εκεί πέρα που δεν έχει άλλο νεράκι, αυτό που θα φάει είναι τι? Τη σάλτσα που υπάρχει μέσα στο φαγητό μας. Τη σάλτσα που φτιάξαμε με μοσχάρι, με κρεμμυδάκι, σκόρδο, θυμάρι, μουστάρδα, όλα αυτά τα υπέροχα υλικά. Οπότε ουσιαστικά το ψωμάκι μας, αν και ψωμάκι αφράτο, θα έχει μεταμορφωθεί σε ένα ψωμάκι με γεύση μουσχάρι και υπέροχη σάλτσα. Οπότε είναι φανταστικό, όπως βλέπετε, και μόνο που το σκέφτομαι μου τρέχουν τα σάγια, γιατί είναι κάτι συγκλονιστικό και πάρα πολύ εύκολο για να το φτιάξετε. Μην αφήσει τίποτα να πάει χαμένο. Εδώ. Και τέλεια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τον φούρνο. Δεν καπακώνουμε τώρα, αφήνουμε ανοιχτό το φαγητό μας για να εξατμιστεί και όλη η παραπανήσια υγρασία. Δυναμώνω τη φωτιά μου στους 200 βαθμούς, θα έπρεπε να τη δυναμώσω από πριν. Κακός. Τέλος πάντων, την πάτησα και θα ψήσω περίπου 20 λεπτάκια μέχρι που να ψηθούν τα ψωμάκια, να ρουφήξουν σάλτσα, να γίνουν σε ξύλα, να γίνει χαμός. Και βέβαια χωρίς καπάκι. Σε 20 λεπτά πίσω για να σερβίρουμε και να δοκιμάσουμε. Για το μοσχαράκι με dumplings, σε κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο, βάζουμε το μοσχαράκι σε κομμάτια. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και σοτάρουμε μέχρι να πάρει χρώμα. Αφαιρούμε και αφήνουμε στην άκρη. Στην ίδια κατσαρόλα βάζουμε ελαιόλαδο και ρίχνουμε τα κρεμμύδια και το σκόρδο σε μικρά κομμάτια. Προσθέτουμε το θυμάρι, το αλεύρι και σοτάρουμε. Βάζουμε τα φύλλα δάφνης, τη μουστάρδα, το κρέας, το νερό, τον κύβο και ανακατεύουμε. Καλύπτουμε με το καπάκι, μεταφέρουμε στο φούρνο και ψήνουμε για 2,5 ώρες. Για τα dumplings, σε μπολ βάζουμε το αλεύρι, το μπέικιν, το βούτυρο, το γάλα, αλάτι, πιπέρι, θυμάρι και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά και να έχουμε έναν πηχτό χυλό. Αφαιρούμε την κατσαρόλα από το φούρνο και αυξάνουμε τη θερμοκρασία. Με τη βοήθεια ενός κουταλιού βάζουμε διάσπαρτα μέσα στην κατσαρόλα το μείγμα από τα dumplings και ψήνουμε στο φούρνο. Κοιτάξτε εδώ. Άντε, γεια. Φαγητάρα. Κοιτάξτε εδώ από αυτά τα μικρά ζυμαράκια που ρίξαμε, τι προέκυψε. Όντως γίνανε ψωμάκια κανονικά, γίνανε πεντανόστιμα, έχουν τραβήξει όλη τη σάλτσα. Θέλω λίγο φετούλα από το ψυγείο. Και πάμε να σερβίρουμε. Κοιτάξτε εδώ. Κρεατάκι, ψωμάκι, ολοκληρωμένο γεύμα. Όπως σας είπα, η γαρνιτούρα ουσιαστικά είναι τα ψωμάκια που έχουμε ετοιμάσει εδώ. Εδώ. Φανταστικό. Λοιπόν, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, θα ρίξω λίγο φετούλα από πάνω. Ξέρω ότι αυτό το πράγμα τώρα ίσως και να σας συγκλονίζει. Εδώ. Μας τρέχουν τα σάλια. Ελπίζω να σας τρέχουν και εσάς. Και λίγο πράσινο έτσι. Για να υπάρχει. Ελάχιστο. Εδώ. Είναι αρκετό. Και πάμε να σας δείξω πώς είναι ακριβώς τα dumplings, γιατί είμαι σίγουρος πως θα αναρωτιέστε. Κοιτάξτε, από την κάτω πλευρά, επειδή ακουμπούσαν στη σάλτσα, έχουν έτσι πιο μαστιχωτή υφή. Κοιτάξτε τι ωραία ψωμάκια, είναι σαν μικροί λουκουμάδες. Και από την πάνω μεριά είναι τραγανή, γιατί ουσιαστικά ήταν εκτεθειμένη μέσα στο φούρνο. Λοιπόν, φετούλα, σαλτσούλα, ψωμάκι. Όπως καταλαβαίνετε, οι βουτυχτοί είναι στον αυτόματο πιλότο, γιατί τα dumplings έχουν βουτυχτεί από μόνο τους. Δεν υπάρχει αυτό το φαγητό. Είναι συγκλονιστικό. Είναι κάτι που ξέρω ότι θα εντυπωσιαστείτε και εσείς και θα φτιάξετε 100% παραγία μου.